Ο κανονισμός του ΕΛΓΑ και η αναγκαιότητα μετεξέλιξης του βρέθηκαν στο επίκεντρο της σημερινής σύσκεψης στην έδρα της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας, παρουσία της ηγεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ο Υπουργός Λευτέρης Αυγενάκης, που περιοδεύει από σήμερα στη Θεσσαλία, χαρακτήρισε τον ΕΛΓΑ βραχνά για τους αγρότες και σημείωσε ότι πρέπει να τεθούν κανόνες με υποχρεωτικό μοντέλο ασφάλισης. Συμφωνούμε όλοι μα όλοι ότι πρέπει να αλλάξει. Και ότι πρέπει να αλλάξει σημαίνει ότι πρέπει να βάλουμε κανόνες, να αλλάξει το μοντέλο ασφάλισης, να έχουμε το υποχρεωτικό πεδίο, να έχουμε ένα επιπλέον πεδίο με επιλογές που θα έχει ο ασφαλιζόμενος και θα μπορεί να κάνει, αλλά με καταβάλλοντας επιπλέον ασφάλιστρο, και μια τρίτη κατηγορία για τις πολύ 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 ακραίες περιπτώσεις, που εκεί συνεργαζόμαστε επίσημα με την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών. Δεν είμαστε έτοιμοι ακόμα εκεί. Όταν θα είμαστε, θα κάνουμε διαβούλευση με όλα τα αρμόδια τριτοβάθμια όργανά σας και στη συνέχεια θα συζητήσουμε ξανά, γιατί μας ενδιαφέρει όλο αυτό να γίνει και να εξελιχθεί με τη συνεργασία όλων των εμπλεκομένων. Πρέπει να δούμε ποιες είναι οι οικονομικές δυνατότητες του οργανισμού, ποια είναι τα έσοδα από την ειδική ασφαλιστική εισφορά, ποιες είναι οι ζημίες οι οποίες έχουν πληρωθεί την τελευταία τετραετία και πώς ο οργανισμός θα διαθέτει και στο μέλλον οικονομική ευρωστία μαζί με την αλλαγή του κανονισμού, που η αλλαγή του κανονισμού σημαίνει επιπρόσθετα έσοδα για να μπορεί να πληρώνει περισσότερες ζημίες. Να καλωσορίσω την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης υπό τον Υπουργό, να τους ευχαριστήσω θερμά που συμπεριέλαβαν και έγκαιρα στο πρόγραμμά τους και τη δική μας περιοχή η οποία επλήγει. Η ενημέρωση και η συνεργασία μας μέχρι τώρα ήταν πάρα πολύ συγκροτημένη και αναλυτική, αλλά και η επιτόπια επίσκεψη μόνο καλό κάνει. Και να μείνω σε αυτά που και ο Υπουργός είπε και ο κύριος Λικουρέτζος τώρα άκουσε ότι επανέλαβε, ότι πρέπει να γίνονται με ειλικρίνεια, με διαφάνεια, με ταχύτητα οι δηλώσεις για να είναι ανάλογα γρήγορες και αποτελεσματικές και ενέργειες του Υπουργείου. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης προανήγγειλε ότι μέχρι το τέλος του 2023 θα έχει ψηφιστεί ο νέος κανονισμός του ΕΛΓΑ. Δέσμευση λοιπόν. Ο κανονισμός θα αλλάξει. Δέσμευση δεύτερη, θα γίνει με τη διαβούλευση όλων των εμπλεκομένων. Τρίτον, θα έχει τρία επίπεδα ασφάλισης που σημαίνει ότι υπάρχουν και επιλογές. Το μήνυμα που έρχεται είναι ότι ο ΕΛΓΑ χρειάζεται αλλαγή του κανονισμού. Το λέμε, γίνει ο Υπουργός της Αλλαγής Δημιουργικής Ανατροπής. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης αναφέρθηκε ακόμη στις αλλαγές που έχουν δρομολογηθεί στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ σημείωσε ότι στις βασικές προτεραιότητες του Υπουργείου του είναι το θέμα της κλιματικής κρίσης. Όπως είπε ο κ. Αυγενάκης, ήδη υλοποιούνται στη Θεσσαλία έργα προς αυτή την κατεύθυνση. Στο θέμα του νερού, έχουμε ήδη ένα μεγάλο πλεονέκτημα που ακούει στο πρόγραμμα ΙΔΟΡ 2000 με 4 δισεκατομμύρια ευρώ. Όπου ένα μεγάλο αριθμό έργων ήδη, όπως ανέφερε ο Κώστας Αγοραστός, έχουν δρομολογηθεί μέσα από το πρόγραμμα αυτό για την περιφέρεια Θεσσαλίας, αφενός. Αφετέρου, ένα μεγάλο μέρος έργων θα τρέξει το επόμενο διάστημα. Είμαστε ένα με τους αγρότες, ένα με την παραγωγή και αλλάξαμε τα δεδομένα. Εάν δεν είχαμε κάνει αυτές τις κινήσεις, σήμερα δεν μιλούσαμε για παραγωγή στη Θεσσαλία. Λιμνοδεξαμενές υπογειοποιήσεις, διαχείριση νερού. Αν και δεν είναι δική μας ευθύνη η διαχείριση του νερού, είναι της αποκεντρωμένης διοίκησης. Παρ' όλα αυτά, κάναμε πάρα πολλά έργα. Τέλος, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης αναφέρθηκε στο θέμα των νέων αγροτών, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση εξασφάλισε 77 επιπλέον εκατομμύρια ευρώ για τη στήριξή τους και ενέταξε στα σχετικά προγράμματα πάνω από 2.000 επιλαχόντες νέους αγρότες. Οι νέοι αγρότες για να μπουν και τα νέα παιδιά για να αποφασίσουν να ασχοληθούν με τη γη, πρέπει να τους κάνουμε τη ζωή ευκολότερη. Και να κάνουμε όλο αυτό το επάγγελμα πιο ελκυστικό. Και για να το κάνουμε, χρειαζόμαστε πιθανότητα ιδέες που εμάς μπορεί να μην έχουν περάσει από το δικό μας το μυαλό. Από τη δική του πλευρά, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Χρήστος Μπουκόρος, αναφερόμενος στους πυρόπληκτους αγρότες και εκτινοτρόφους της περιοχής, σημείωσε ότι πρέπει να αποζημιωθούν έως τα τέλη του χρόνου. Εκείνο που θέτω ως αίτημα είναι να έχουν πάρει αποζημίωση συνολική κτηνοτρόφη μας μέχρι 31 Δωδεκάτου, νομίζω είναι μέσα στα χρονοδιαγραμματά σας και του Ταμείου Αρρωγής, δηλαδή του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, και να έχουν πάρει τουλάχιστον προκαταβολές οι αγρότες μας που υπέστησαν ζημιές στο φυτικό κεφάλαιο και όσοι υπέστησαν ζημιές στις υποδομές λίγο πριν τα Χριστούγεννα, να έχουν πάρει την προκαταβολή.